Απόλλων Άρης 2-2. Βλέπαμε το μάτς με τον Αριανό εδώ. Καλό στήσιμο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Καλή τοποθέτηση του Σόουζα με τον Ταβλαρίδη. Ο Τζανακάκης με τον Μπούρμπο εκεί. Εντάξει, δεν είχαμε θέματα. Δεν είχε θέμα. Ο Παυλίδης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Σήμερα έκοβε μαχητικότατος, ψηλά, χαμηλά, πάσα είναι, ασίστ το πρώτο γκολ κτλ. Πρώτη φορά τον βλέπω τον ανιψιό του Προέδρου, έκανε φανταστικό παιχνίδι. Δεν με έπεισε ο Γκαρσία, ο Πιτού. Λοιπόν, ο Ντούνης θα πρέπει να τον βάλουν σε ένα δωμάτιο με δύο πυγμάχους, να κλείσουν την πόρτα για δύο λεπτά και να τον πούνε Ντούνη, δύο λεπτά θα μείνεις μέσα με δύο πυγμάχους. Όσο αντέξεις. Του ρίξε πρόστιμο χοντρόλ. Όσο αντέξεις. Το μάτι το έχασε ο Ντούνης. Τώρα, όχι, δεν κάνει ο Αναστόπουλος. Μπήκα σε κάτι Instagram, δεν κάνει ο Αναστόπουλος, είναι κακός προπονητής ο Αναστόπουλος κτλ. Εννοείται. Ακούστε εννοείται, κάτι. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Ναι, κάνει την τρίπλα την τρομερή πάνω στον Μπαρτολίνη που είναι για γέλια και το πετάει με ωραίο τρόπο με το κουντουπιέ στη δεξιά γωνιά του. Ποιος είναι εγκληματίας και στα δύο γκολ του Απόλλωνα. Άστον τον Μπόντο, τον μαύρο στο πρώτο, είναι δίνει δώρο την μπάλα. Άστον τον Μπόντο. Ναι, στα δύο γκολ του. Και στα δύο γκολ του Απόλλωνα. Του Απόλλωνα που τρώει. Ναι. Ο Μπόντο είναι ο ένας. Στο πρώτο είναι ο Μπόντο, είναι τραγικός. Το δεύτερο θύμισε ο Μπόντο. Ποιος είναι όμως και στα δύο γκολ. Και στα δύο γκολ. Ποιος είναι. Ποιος καλύπτει. Αλλιώς είναι offside και τα δύο γκολ. Ο Μπαρτολί. Ποιος καλύπτει. Ένας παίκτης καλύπτει και στα δύο. Όχι καθόλου. Όχι. Ο Βαλεριάνος απέναντι. Ο Βαλεριάνος, αριστερός μπακ. Δέστα και τα δύο. Ναι. Ο Βαλεριάνος. Όλοι οι άλλοι πάνε τα γκολ είναι και με διαφορά με μεγάλο, με χαούδι διαφορά offside. Ακούστε κάτι. Αριανή που θα τα έχετε βάλει με τον Μπρίφτη και με τον Αναστόπουλο. Προσέξτε κάτι. Η ομάδα σας είναι στο οικονομικό κομμάτι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι η χειρότερη και από τις τέσσερις. Και από τον Απόλλωνα, ακόμα και από τον Αγροτικό Αστέρα. Εάν έχετε κάποιες ελπίδες να βγείτε κατηγορία. Εάν έχετε κάποιες ελπίδες να βγείτε κατηγορία, τις έχετε με τον Αναστόπουλο. Γιατί δεν έχετε χρήματα να φέρετε ξένο προπονητή αξίας. Μακάρι να είχατε. Και αυτή τη στιγμή Έλληνας προπονητής να έρθει στον Άρη καλύτερος από τον Αναστόπουλο. Δεν, κάνω μια ερώτηση. Δεν βλέπω να υπάρχει. Καλύτερος από τον Τένε είναι ο Αναστόπουλος. Στα ίδια επίπεδα. Από τον Μάτσιο. Πολύ καλύτερος. Πολύ πίσω είναι και από τους δυο. Έτσι λες. Έτσι λέω. Στη Βροντού τα μάθες αυτά. Ναι, στη Βροντού τα μάθα που έπαιξα μπάλα και στη Βροντού. Πού έπαιζες. Στη Βροντού, στη δόξα κάτω Βροντούς. Ναι. Και έπιανα και προπονήσεις. Άντε τώρα τον Τάσο στον κόσμο 91 να δω τι θα λέξει. Άντε τώρα τον Τάσο στον κόσμο 91. Άντε τώρα έκανε σήμερα ο Βροντούς. Ναι. Στη Λαμία ο Βροντούς έπαιξε. Κάτσε να μιλήσει. Θα μιλήσουμε για άλλη ρε φίλε. Κάτσε να πούμε. Λέγε. Που είσαι μικρέ. Να μιλήσουμε για άλλη. Άσε τα μικρέ για τα μικρά. Δεν θα με πεις φτάνει τόσο περίμενα. Όχι θα μιλήσουμε για άλλη. Δεν κατάλαβα. 20 λεπτά μιλάς για πάντα. Μιλείς και εσύ για άλλη πάλι να πούμε. Λέγε απαγορεύεται. Τότε κράξτε όλοι μαζί! Αναστόπουλος λέει σήμερα! Ναι. Το είχε 0-2 στο ημίχρονο ξεκούραστα! Ναι. Και φταίει ο Αναστόπουλος σήμερα! Α, την προηγούμενη Κυριακή, εγώ τον έκραξα μέχρι το 60 που ήμασταν απαράδεκτοι και απαράδεκτη νοοτροπία! Την προηγούμενη αγωνιστική εγώ ίδιος τον έκραξα τον Αναστόπουλο! Έπαιγε και κατέβασε ναι. Με λάθος νοοτροπία την ομάδα! Πάμε σήμερα! Σήμερα δεν έχω να του καταλογίσω τίποτα. Ο Αναστόπουλος σήμερα ήταν άριστος, κατέβασε την ομάδα άριστα, πολύ καλή εντεκάδα. Το είχε ξεκούραστα 0-2 στο ημίχρονο και έρχεται ο Ντούνης και ο κάθε Ντούνης που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν σέβεται τον κόπο των συναδέλφων του. Δηλαδή, όταν ένας ποδοσφαιριστής τρώει τέτοια δεύτερη κίτρινη κάρτα, ξύλο θέλει. Δεν σέβεται τον κόπο των συναδέλφων του. Τι έκανε ο Αγγίδης και φαίνεται ο προπονητής, μπορεί να κρατήσει το σκορ. Η ομάδα μπορούσε με 10 παίχτες αυτό που την ομάδα την έκανα να μην έχει καλή αντιμετώπιση του παιχνιδιού είναι ότι καπάκι μετά την κόκκινη κάρτα. Μετά από κάποιες κόντρες πάγαμε το 1-2, 2 λεπτά μετά την κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ψυχολογία της ομάδας όταν μένει με 10 παίχτες που δεν πέρασε η πρώτη φούρια να ναι, τη βγάλει ναι. Ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο και να μην φάει γκόλ εκεί στο πρώτο δεκάλεπτο. 6 λεπτά είναι. Καταλυτικό. 6 λεπτά είναι. Μπράβο. Όταν στο πρώτο πεντάλεπτο μετά την κόκκινη τρως αμέσως το 1-2 είναι καταλυτικό για την ψυχολογία της ομάδας. Και μετά καθίσαν όλοι πίσω. Ποιος θέλει αυτό, ο Ντούνης που κάτσαν όλοι πίσω. Τα αντανακλαστικά των παιχτών εκείνη την ώρα και το αίσθητο της αυτοσυντήρησης εκείνη την ώρα. Γιατί ήταν όλοι με το πιστό έχει τρόπο. Έχει πάει κόκκινη κάρτα παίκτης του ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, παίζει 70 λεπτά ο ΠΑΟΚ
και έχει πάρει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Για ποιο παιχνίδι μου μιλάς? Δεν θυμάμαι ένα της που άρεσε. Ναι. Το Αγρίνιο. Ζορδάν, τελειώσει. Το Αγρίνιο που ήταν ο τερματοφύλακας. Δέλωσε την ασύ στο αμυντικό στο Αγρίνιο. Και αν είχε άλλα 5 λεπτά σήμερα στη Ριζούπολη θα έκανε ο Άρης. Συνέχα, Αργιανέ. Συνέχα το. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως λέμε τα στραβά, λέμε και τα καλά για την ομάδα. Δυστυχώς μείναμε στον πόντο, ακόμα ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο γύρο και πρέπει η ομάδα μας έκοψε ένα offside μετά στο 1-2 να γίνει το 1-3. Ένα μέτρο δύο πίσω, μαζί το βλέπαμε Κωστή, του Παυλίδη. Που βγαίνει ο τερματοφύλακας, ήταν εκτός έδρας, να γίνει το 1-3. Το χάσε βέβαια ο Παυλίδης, λοιπόν, δεν ξέρουμε άμα... Χορτάσαμε από παράγοντες του ραδιοφώνου, ναι, που βγήκε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας ο Νύκταρης και είπε: εγώ θα προστατέψω τον κουμπάρο μου και το ένα και το άλλο. Δεν θέλουμε τέτοια να σωνάρει. Δεν θέλουμε Νύκταρη, δεν θέλουμε λόγια. Αν μπορούσε να προστατέψει την ομάδα για την γλωτσίτσα που ήλξε στην μπάλα και έβαγε τη δεύτερη κίτρινη ο Ντούνης, δεν θα την έτρωγε. Αν ήταν Ολυμπιακός, δεύτερη κίτρινη δεν έτρωγε για τέτοιο λόγο. Αν έχει τα χουμάντα. Άρα, δεν έχω τα χουμάντα, άρα, ούτε τα πήρα τα χουμάντα. Αυτό που είπε ο άνθρωπος του Άρη, ότι είναι παραμυθάς ο Νύκταρης, είναι αλήθεια. Είναι λίγο παραμυθάς, μου είπαν. Εγώ έριξα. Λίγο μιλάει πολύ, αλλά λίγα κάνει. Έτσι μου είπανε. Εγώ την Παρασκευή στην εκπομπή Κωστή σου τα είπα. Να δούμε πράξεις. Δεν θέλω εγώ να ακούω λόγια στα ραδιόφωνα. Παραμυθαγκίκος λίγο. Μάλιστα. Εγώ είδα τι έγινε. Ναι. Μου κόψε το offside για να γίνει το 1-3. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Τώρα, να ολοκληρώσω. Στον Εύωσμο ή θα πάει γλυκά ή θα πάει η Λαμία γλυκά. Άμα κερδίσει ο Εύωσμος γίνει τρίτος. Άμα χάσει εκεί ή φέρει ισοπαλία και κερδίσει μέσα στις αίρες η Λαμία, μετά είναι δύσκολο. Είναι καταλυτική η Τετάρτη. Διοίκηση, έχω να αναλάβει τις ευθύνες της. Ναι. Δεν έχω να πω πολλά για αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνει και δεν πρέπει να κάνει. Ναι. Αυτά είναι αυτονόητα, ιδίως στη Β' Εθνική. Τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει την ομάδα. Λοιπόν, θεωρείς την ομάδα σου απροστάτευτη? Μετά από αυτό που είδα και στη Σμύρνη, φυσικά είναι απροστάτευτη. Φυσικά. Γιατί είναι προστατευμένη. Και δεν θα έτρωγα ποτέ δεύτερη κίτρινη που ήταν μεν, αλλά και να μην την έδινε, να τον έκανε μια παρατήρηση. Αν είχα προστασία. Δεν θα γινόταν και τίποτα. Αν είχα προστασία. Δεν θα την έδινε. Μάλιστα, αυτό θέλω. Δεν είχα προστασία. Ήταν δε, αλλά να μην την έδινε. Ωραία. Ναι, δεν ήταν καρβαλέα. Δεν ήταν κανένα τάκρυ στο λαρί, κύριε Τζόρνταν. Δεν ήταν καμιά καρβαλέα. Ήταν γιατί κλώτησε λίγο την μπάλα και στο... Εφήρμε στον τράμα του γράμμα του νόμου. Που μπορούσε να μην το κάνει στη μεγάλη υποτιθέμενη ομάδα, έτσι. Που εξοδοχωριστικά δυστυχώ δεν ήμουνα. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, να καταλήξουμε, επειδή έχουμε μια, ναι, έχουμε και εβδομάδα αναμονής κυπέλου, τελικού κυπέλου μπάσκετ. Λοιπόν, πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα επειδή παίζουμε στο Αλεξάνδριο να φανούμε ότι είμαστε φαβοροί ή οτιδήποτε. Να μην πέσουμε σε αυτή, ναι, την παγίδα. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με 15πλάσιο μπάζετ. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο και να κυνηγήσουμε τις αντικειμενικές πιθανότητες που έχουμε, έστω και σαν outsider. Μάλιστα. Αυτά.